Κύριε Μπάρκα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα σας κύριε Βλάχου, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Σήμερα είναι η συνάντηση, έτσι, με τον πολιτικό αρχηγό, με τον πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι μπορεί να βρεθεί έστω ένας, να υπάρξει συνένεση, ένας κοινός τόπος κάπου έτσι να υπάρξει μία... Αν όχι στο ξέφωτο, έστω σε κάνα έτσι μικρότερο σημείο. Κυρία Βλάχου, εγώ το εύχομαι. Θα υπάρξει, αν θέλετε, ένα ξέφωτο συμφωνίας ή όπως θέλετε πείτε το, ή αν θέλετε μια σε πρώτη φάση συζήτηση και να συγκλίνουν, αν θέλετε, οι πολιτικοί αρχηγοί όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα που θα συζητήσουν σήμερα, ενώ το βασικό ζήτημα που θα συζητήσω σήμερα θα είναι η ψήφος των ομογενών, των ανθρώπων, των Ελλήνων οι οποίοι βρίσκονται στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε καταθέσει την πρότασή μας, την γνωρίζετε, δεν είναι κομματική η πρότασή μας, έχει προκύψει μέσα από διαβούλευση, έχει προκύψει μέσα από συζήτηση μιας συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία είχε μια διακομματική κοινοβουλευτικής επιτροπής, αποτελούμενη από επιστήμονες, δικηγόρους, νομικούς, συνταγματολόγους, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα πόρισμα για την ψήφο των ανθρώπων αυτών. Εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πόρισμα πρέπει να είναι η βάση, αν θέλετε, της συζήτησης, και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν επιμέρους διαφωνίες οι οποίες μπορούν να βρεθούν, καλώς. Δυστυχώς όμως, εμείς βασικά περιμένουμε να σας πω τη μάθημα αλήθεια, περιμένουμε να δούμε ποια είναι η τελική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, γιατί δεν την έχουμε ακούσει ακόμα. Δεν ξέρουμε δηλαδή τι λέει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής. Μάλιστα. Πώς βλέπετε, κύριε Μπάρκα, το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο, καθώς ήδη έχουμε δει από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να σηκώνεται αρκετά ψηλά τόσο το θέμα της διαφάνειας στον χώρο το ΜΜΕ, αλλά όχι μόνο, και για τα εργασιακά γίνεται λόγος και για πολλά άλλα σημεία από ό,τι βλέπουμε. Κύριε Παπαδόπουλε, μόνο αναπτυξιακό δεν είναι το νομοσχέδιο αυτό, επιτρέψτε μου να πω. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις διαφόρων υπουργείων, τις οποίες αναλαμβάνει να φέρει στη Βουλή ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τέτοιου είδους κολλήματα, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, και γι' αυτό έρχεται με την διαδικασία με επισπεύτων Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις οι οποίες χειροτερεύουν, αν θέλετε, την κατάσταση σε διάφορα επίπεδα της δημόσιας ζωής, είτε αυτά αναφέρονται στο Υπουργείο Εργασίας και στους εργαζόμενους, είτε αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και σε αυτό που προκύπτει, δηλαδή στο γεγονός ότι δίνει, αν θέλετε, ασυλία σε ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εμείς έχουμε εδώ και καιρό καταθέσει τις απόψεις μας όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο ήταν μέχρι τώρα σε διαβούλευση. Από το σταθμό σας θα ήθελα να σας πω ότι την διαδικασία που επέλεξε αυτή η κυβέρνηση να φέρει το νομοσχέδιο αυτό, η κυβέρνηση αυτή της Νέας Δημοκρατίας πριν ένα μήνα περίπου ψήφισε ένα νόμο που ήταν ο νόμος για το επιτελικό κράτος. Ένα από τα άρθρα αυτού του νόμου έλεγε ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να φέρνει ένα νομοσχέδιο όποτε θέλει η ίδια, αλλά θα πρέπει να έχει συγκεκριμένους όρους. Αυτό ούτως ή άλλως ορίζεται και από τον κανονισμό λειτουργίας της Βουλής. Το νέο αναπτυξιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε στην Βουλή κατατέθηκε προχτές τα ξημερώματα. Ναι, μετά τις 12 το βράδυ, έτσι, ναι, ναι. 2 η ώρα το βράδυ. Το νομοσχέδιο αυτό κατατέθηκε χωρίς... χωρίς τις υπογραφές των Υπουργών, απεσύρθηκε η πρώτη φάση του νομοσχεδίου, επέστρεψε με επισπεύδον Υπουργείο, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, τέλος πάντων έγινε μια ολόκληρη διαδικασία. Έτσι φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην ανάπτυξη. Έτσι ακριβώς φαίνεται. Δηλαδή, 2 η ώρα το βράδυ κάνουμε διάφορες τέτοιες παγαποντιές για να φέρουμε ένα νομοσχέδιο. Τώρα, το νομοσχέδιο αυτό, όπως σας είπα, περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις, τις οποίες εμείς θα αναδείξουμε, οι οποίες χειροτερεύουν, αν θέλετε, τη ζωή των ανθρώπων. Εγώ αυτό που έχω να σας πω, τουλάχιστον που αφορά το δικό μου πρώην δικό μου χαρτοφυλάκιο, ναι, το Υπουργείο Εργασίας, έχει διατάξεις οι οποίες ακυρώνουν, αν θέλετε, τις δικές μας, κάποιους δικούς μας νόμους, οι οποίοι βοηθούσαν τους εργαζόμενους, είτε αυτό λέγεται συλλογικές συμβάσεις εργασίας, είτε αυτό λέγεται αύξηση του κατώτατου μισθού, τριετίες κτλ.
Με την έννοια αυτή, εμείς αυτά θα τα καταγγείλουμε, θα τα πούμε στην Βουλή. Ούτως ή άλλως, κύριε Παπαδόπουλε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήταν πράγματα τα οποία και ο Μητσοτάκης προεκλογικά, πριν τις εκλογές του Ιουλίου, τα έλεγε. Θυμάστε τότε που έλεγε ότι εμείς θα καταργήσουμε το ΣΕΠΕ, σε μια συζήτηση που είχε με κάποιους επαγγελματίες σε ένα νησί. Θυμάστε που έλεγε ότι είναι ξεπερασμένη η έννοια του οχταώρου. Τα θυμάστε αυτά. Ή η εφταήμερη εργασία μπορεί να ισχύει εκεί που μπορεί να συμφωνήσει ο εργοδότης και ο εργαζόμενος. Βέβαια, αυτό ίσχυε, κύριε Μπάρκα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ίσχυε με την υπογραφή της κυρίας Τσαχτσιόγλου. Όχι, κύριε Παπαδόπουλο. Και αναφερόντουσαν συγκεκριμένα στην εταιρεία Παπαστράτος. Αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αφού ήσασταν στο. Εργασίας. Ναι. Όχι, κύριε Παπαδόπουλο. Δεν μιλάμε για την 7ήμερη λειτουργία μιας επιχείρησης, η οποία προφανώς και μπορεί να ισχύει. Ναι. Μιλάμε για την 7ήμερη εργασία. Και η συμβάση της εταιρείας Παπαστράτος έλεγε ότι οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν πεντήμερο. Αλλά μέσα στις 7 ημέρες μπορεί σε κάποιες από αυτές τις 7 ημέρες, τις 5 ημέρες να συμπληρώσουν. Αυτό έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά ωραία. Όχι 7 ημέρες εργασία, κύριε Παπαδόπουλο. Όχι 7 ημέρες εργασία. Ναι. Μπράβο. Ο κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι είναι ξεπερασμένο το 8ωρο και ότι αν μια εταιρεία συμφωνήσει με τους εργαζόμενους για 7 μέρες εργασία, μπορεί και να γίνει. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να δουλεύει ένα εργοστάσιο 7 ημέρες, που γινόταν πάντα. Δεν ναι, είναι τώρα. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι τωρινό. Δεν είναι τωρινό. Και είναι. Εδώ και αιώνες δουλεύει ένα εργοστάσιο 7 ημέρες. Μπορεί να δουλεύει αν θέλει. Και είναι άλλο πράγμα ένας εργαζόμενος να δουλεύει 7 ημέρες. Είναι διαφορετικό. Με την έννοια αυτή, οι διατάξεις οι οποίες έρχονται τώρα προς ψήφιση είναι ακριβώς αυτά που έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, τα οποία τα στελέχη του μας έλεγαν τότε, αν θυμάστε, ότι παραποιούμε τα λεγόμενά του. Τώρα λοιπόν έρχονται ως έγγραφα, έρχονται εγγράφως, ως νομοσχέδιο, ως άρθρα στην Ελληνική Βουλή για να τα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Μπάρκα, εσείς ποια περιμένετε να είναι ή ποια θα θέλετε να είναι η στάση της κυρίας Γεννήματα στην συνάντηση τη σημερινή με τον Πρωθυπουργό? Κύριε Αυλάχου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν έχω και μεγάλες απαιτήσεις από τη στάση της κυρίας Γεννηματά. Με την έννοια ότι ενώ η κυρία Γεννηματά στο παρελθόν έχει εκφράσει διαφορετικές απόψεις για συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι αυτή η ψήφος των ομογενών, από δημοσιεύματα και μόνο, και επιτρέψτε μου να σας πω ότι εμένα τα τέτοιου είδους συζητήσεις δεν μου αρέσουν να κάνω συζητήσεις με δημοσιεύματα, αλλά από τα δημοσιεύματα φαίνεται ότι το κοινάλ προκύπτει ότι αλλάζει θέση και συγκλίνει, αν θέλετε, περισσότερο με την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Mm-hmm. Μπορεί όμως, συγχωρέστε με, να κάνω λάθος, έτσι, να είναι λάθος η εικόνα αυτή που έχει σχηματιστεί στη δική μου σκέψη. Mm-hmm. Δεν περιμένω και πολλά από την κυρία Γεννηματά. Η κυρία Γεννηματά και τα στελέχη της, αυτό που κάνουν εδώ και τρεις μήνες είναι να επιδίδονται σε μια ανέτεια, κατά την άποψή μου, επίθεση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Επιχειρηματολογεί με επιχειρήματα του παρελθόντος. Δηλαδή η κυρία Γεννηματά πλέον ακόμα μιλάει για μνημόνια, ενώ ο κ. Μητσοτάκης, αν θέλετε να μην πω ότι έκανε κολοτούμπα, αλλά πλέον αναγνωρίζει ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια από το 18, τα γράφει στον προϋπολογισμό αυτά, έτσι δεν τα λέω εγώ, ότι το 18 ήταν ένα έτος ανάτασης για την ελληνική οικονομία, ότι το 19 ότι από το 15 έχουμε μείωση της ανεργίας και αυτό έχει επιτευχθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Και η κυρία Γεννηματά έχει κολλήσει, φαίνεται, δεν κατάλαβε ότι έγιναν εκλογές τον Ιούλιο και έχει κολλήσει σε μια αντιπολιτευτική συζήτηση του παρελθόντος. Μάλιστα. Νομίζω κάτι κατάλαβε από τα ποσοστά και τα όσα έγιναν, είναι η αλήθεια. Ελπίζω, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά δεν φαίνεται από το λόγο της. Τώρα δεν ξέρω ότι στο εσωτερικό της δεν το γνώριζε. Βέβαια, κάποιοι λένε τώρα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει κάνει ακόμη την αυτοκριτική του. Δεν έχει βρει τα βήματα του. Δεν έχει βρει ρυθμό αντιπολιτευτικό. Κύριε Αυλάχου, θέλω να σας πω κάτι. Εγώ είμαι της γραμμής ότι αυτοκριτική δεν κάνεις σε δημόσια διαβούλευση. Τι εννοώ? Δεν κάνεις αυτοκριτική στα κανάλια, δεν κάνεις αυτοκριτική στους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς δέκτες. Δεν είναι αυτό το αυτοκριτική. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει όργανα. Εκεί οφείλουμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε και τη δική μου άποψη, να την πω σε 10 δευτερόλεπτα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να κάνει αυτοκριτική. Γιατί αν δεν κάνεις αυτοκριτική, δεν μπορείς
να θεωρήσεις πράγματα λήξασα και να πας παρακάτω. Με την έννοια αυτή πρέπει να κάνουμε αυτό το δική μας. Μάλιστα, η μεταξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να γίνει, αυτή η συζήτηση έχει τεθεί πολλές φορές με διαφορετικό τρόπο χωρίς Αλέξη Τσίπρα. Και τι κόμμα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ από εδώ και πέρα, κεντρο αριστερό? Είναι αρχηγικό κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά το γεγονός ότι προέρχεται από, έχει άλλη αφετηρία, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, αλλά είμαστε σήμερα στο 19 και βλέπαμε νωρίτερα πώς ξεκίνησε το 2015 και κυβερνητικά μόνο να δούμε. Δεν και μιλάω τώρα να πάμε πιο πριν. Να πάμε μόνο στο 2015 μέχρι το σήμερα. Ξέρετε ότι έχουν γίνει τεκτονικές αλλαγές εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρχηγός του κόμματος εδώ και μια δεκαετία. Και έχει διατελέσει αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρωθυπουργός της χώρας. Και ως πρωθυπουργός της χώρας έχει πετύχει πολλά πράγματα για την χώρα. Ως αρχηγός του κόμματος έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα για το κόμμα. Όπως είπε και ο ίδιος χθες στη συνέντευξή του, πλέον βρισκόμαστε σε μια τρίτη φάση του ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ των συνιστοσών και το 30%. Ναι, από εκεί που ξεκίνησε τέλος πάντων. Πήγαμε, από εκεί που ξεκίνησε και αυτός ως αρχηγός δηλαδή. Ναι, και αυτός και το κόμμα. Πήγαμε στην κυβερνώσα αριστερά και στην Πρωθυπουργία. Αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Πλέον βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση. Σε μια φάση πλέον ο κόσμος μας έχει δημιουργήσει τον ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει εντάξει ως το δεύτερο πόλο του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, έχει ένα 32% και αυτό πρέπει να το σεβαστούμε. Ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε περίπτωση είναι κατά την άποψή μου ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης όχι του ΣΥΡΙΖΑ μόνο, αλλά του χώρου της κεντροαριστεράς. Τώρα, δεν απαντάω τώρα σε τι προσθήματα, αν πρέπει να γίνει με αρχηγικό κόμμα κτλ. Όχι, εγώ δεν λέω αν πρέπει να γίνεται, αν είστε ήδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αρχηγό, έχει επικεφαλής, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και όργανα. Και πρέπει τα όργανα του κόμματος να λειτουργούν. Έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε στην αριστερά, έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε στη ριζοσπαστική αριστερά, έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε στο κόμμα μας και νομίζω ότι αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Μέσα εκεί προφανώς δεν αμφισβητείται η ηγεσία του κόμματος. Είναι σε αυτό το πράγμα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, όχι ο ηγέτης του κόμματος, είναι ο ηγέτης της κεντροαριστεράς. Και αυτό είναι αντιαμφισβήτητο από όλους. Όμως, στη διαδικασία μεταξελέξεις του κόμματος, η διαδικασία μεταξελέξεις του κόμματος δεν αφορά την ηγεσία του κόμματος, αλλά αφορά το ίδιο το κόμμα. Το πόσο θα αποκτήσει λειτουργίες, οι οποίες, αν θέλετε, θα αντιστοιχούν στις λειτουργίες αυτές που θέλει και η κοινωνία. Αυτή είναι η δική μας αγωνία και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μέσω από το συνέδριο το οποίο θα προκύψει, αλλά μέσω και από την εγγραφή των νέων μελών. Σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Παπαδόπουλο, κατά την άποψή μου, δεν πρέπει να φοβηθούμε. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αυτοί οι άνθρωποι που μας ψηφίζουν και μας στηρίζουν από το 12 ή και πιο αργά, αν θέλετε, δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι εποφθαλμιούν τις θέσεις μας ή εποφθαλμιούν διάφορα πράγματα, αλλά είναι άνθρωποι καθημερινοί οι οποίοι αναγνωρίζουν τις δυνατότητες του κόμματος, τις δυνατότητες, το γεγονός ότι το κόμμα αυτό έχει βοηθήσει την ελληνική κοινωνία να ξεφύγει από μια κορυφαία κρίση την οποία είχε μπει χωρίς ευθύνη της κοινωνίας και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το αντιληφθούμε. Ωραία. Κύριε Μπάρκα, σε ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Καλημέρα. Καλημέρα.